της εξόδου από την δημοτική παράταξη στην οποία συμμετείχαν και με την οποία πίστεψαν και εκλέχτηκαν μαζί της βεβαίως, έδειξε ο Δήμαρχος Σαπών, κ. Ιωαννάκης, σε δύο συνεργάτες του. Οι κύριοι Μπαξεβάνης και Γολγάκης έμαθαν ότι πλέον είναι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Σαπών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και όπως τόνισαν, η απόφαση αυτή του Δημάρχου ήταν η απάντησή του στην κριτική που του ασκούσαν για τους λάθος χειρισμούς σε θέματα ανάπτυξης του Δήμου. Μούδιασαν στο άκουσμα της διαγραφής τους από την παράταξη του Δημάρχου Σαπών δύο δημοτικοί σύμβουλοι. Οι κύριοι Γολγάκης και Μπαξεβάνης εξέφραζαν πολλές φορές την αντίθετη άποψή τους σε θέματα που αφορούσαν στο σχεδιασμό του Δήμου και ήρθαν πολλές φορές σε αντιπαράθεση με τον κύριο Ιωαννάκη. Ωστόσο, δεν περίμεναν να μάθουν από τον τύπο, μάλιστα, ότι πλέον βρίσκονται εκτός δημοτικής παράταξης. Ο κύριος Ιωαννάκης για μια φορά ακόμα καινοτομεί εδώ πέρα στις Σάπες με το να διαγράψει εμένα και τον κύριο Βουργάκη από την παράταξή του. Ξέχασε ο κύριος Ιωαννάκης ποιοι ήταν οι συνεργάτες του προεκλογικά, ποιοι τον στήριξαν και ποιοι τον βοήθησαν στο να γίνει δήμαρχο. Εμείς τον πιστέψαμε. Τον πιστέψαμε και ήθελα να τον πούμε ποια είναι τα προβλήματα της περιοχής μας. Μια γι' αυτός δεν τα έχει εδώ πέρα, γιατί δεν είναι από εδώ πέρα, δεν μένει εδώ πέρα. Για να του τα πούμε. Λοιπόν, στην επιστολή που έστειλε, μάλλον δεν μας την έστειλε, εμείς από τον τύπο την πήραμε, μιλάει ότι ήθελε να κρατήσει το κύρος και την ομαδικότητα της παράταξης. Ναι, άρα με διαγραφές και με απομακρύνσεις δεν κρατιέται η παράταξη. Χρειάζεται η Ομόνοια να υπάρχει συνεργασία, ενημέρωση στους συνεργάτες, έτσι μπορεί να υπάρξει. Όπως τονίζει ο κ. Μπαξεβάνης, το να εκφράζει κάποιος την αντίθεσή του σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου, ειδικά όταν είναι κάτοικος της ευρύτερης περιοχής, είναι θέμα δημοκρατίας. Για το καλό του τόπου, κάνουμε κριτική. Δεν συμφωνούσαμε κάποια θέματα μαζί του και φυσικά αντιδρούσαμε. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα με τον κ. Ανάκη, ό,τι λέγει, και του λέγαμε την άποψή μας. Αλλά φαίνεται ότι δεν δεχόταν την κριτική και μας απομάκρυνε. Λέει στην επιστολή αυτή στις εφημερίδες που έστειλε ότι ξέρει τα προβλήματα του τόπου και προσπαθεί για το νερό, για την καθαριότητα της περιοχής. Αυτά τα πράγματα τα γευόμαστε εμείς που είμαστε εδώ πέρα. Αυτός γεύεται άλλο νερό και άλλη καθαριότητα άλλης περιοχής σε διπλανό Δήμο. Πλέον, ως ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι, οι κύριοι Μπαξεβάνης και Γολγάκης τονίζουν ότι βάζουν ως προτεραιότητα το καλό του Δήμου και κάνουν λόγο πλέον για φαινόμενο Ιωαννάκη. Το φαινόμενο Ιωαννάκης παλιά το είχαν ζήσει οι πατεράδες μας, οι γονείς μας με κάποιον Τσιτσόνι. Του ζήσαμε εμείς πρώτη φορά με τον κύριο Πηλίτση, τώρα δεύτερη φορά είναι ο κύριος Ιωαννάκης. Πιστεύω τρίτο ότι δεν χωράει αυτός ο τόπος κάποιον ουρανοκατέβατο να έρθει να γίνει δήμαρχος εδώ πέρα και μόλις χάσει τις εκλογές να εξαφανιστεί.